Κυριακή 20 Μαΐου 2012 η ομάδα του Αρχιπέλαγος έχει τη χαρά, την τιμή και την τύχη να βρίσκεται στη γέφυρα του Mein Schiff 1 ενός γερμανικού πλοίου με Έλληνα καπετάνιο, το Δημήτρη του Παπατσάτσι. Καπετάνιε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Θέλουμε να μας μιλήσετε με δύο λόγια για την καριέρα σας, πού ξεκινήσατε και πώς φτάσατε εδώ. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Να πάρουμε λίγο από την αρχή. Έτυχε και γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γερμανία. Αυτός είναι και ο ουσιαστικός λόγος που είμαι σήμερα εδώ. Γιατί το κόνσεπτ της εταιρείας, της TUI Cruises, είναι καθ' αυτού γερμανικό. Έτσι απαιτεί το πλοίαρχος να μιλεί τη γερμανική γλώσσα. Όλες οι επικοινωνίες και η βασική γλώσσα του πλοίου είναι ουσιαστικά στους επιβάτες, δηλαδή είναι γερμανική. Τώρα πώς ξεκίνησα. Ξεκίνησα το 87. Τελείωσα το 91, ξεκίνησα στο Γαλαξίδι και σε τότε σχολή μετέπειτα. Τελείωσα στην Τρέπεζα. Ακολούθησα μια πορεία στον Πλοίαρχο ως γραμματικός παλκάριο στην εταιρεία Σέρες. Είχα ένα τυχές γεγονός, έπεσα σε μια πειρατεία. Έλεγα απογοητεύτηκα. Άλλαξα τύπου πλοίου, πήγα στα κοντένι στην Κώστα Μάρκη στην Δανάους, έκατσα μέχρι και γραμματικός. Και μετέπειτα μα θέλεις να το θες σαν ενθουσιασμό, σαν ενδιαφέρον, μεταπήδησα στα επιβατηρά. Δηλαδή το πρώτο πλοίο που ήρθα ήταν το Century. Έτσι, είναι το πρώτο από τα μεγέθη Century Class που κατασκευάστηκαν το 97, το 96-97. Ήρθα το 96 τον Ιούλιο, πρώτη φορά δηλαδή στα επιβατηρά, σαν υποβλίαρχος. Και από εκεί και πέρα συνέχισα. Κάτσα 4 χρόνια στη Celebrity τότε και μεταπήδησα στο στόλο της Αττικά στα Fast. Όταν ουσιαστικά όταν είχαν κατασκευές το κύλο για την Βαλτική, τότε έπιασα και ύπαρχος. Στη συνέχεια μεταπολύθηκαν αυτά τα πλοία. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, να το πω έτσι κατορικά που δεν το συνηθίζω. Και πήρα την πρώτη πλοιαρχία στην εταιρεία Φλόγα, το Παναγιωτάκη, και έκανα delivery το πλοίο Θεολόγος πλοίο από τη Χειροσύμα στο Πειραιά. Δηλαδή στις 12 Απριλίου του 2006. Συνέχισα πάλι στον όμιλο της FAST, στα ΡΟΡΟ, στα Division, μέχρι που πουλήθηκαν και αυτά, το 2008. Και για καλή μου τύχη θα έλεγα, μεταπήδησα στην ΑΜΕΚ, στο Λεσός, ακολούθησε το Σοφοκλής Βενιζέλος, το Αριάδνη. Στη συνέχεια στα ΡΟΡΟ, στα ελληνικά πετρέλα της ΕΚΟΝ και μετά εδώ. Δηλαδή εδώ είμαι από τον Ιούλιο του 2011. Έχετε κάνει λοιπόν σχεδόν σε όλους τους τύπους πλοίων, έτσι. Ουσιαστικά ναι. Κάτι που δεν τελειώνει, γιατί η εξέλιξη και η τεχνολογία είναι πολύ μεγάλη. Καλά είναι να έχεις περάσει, να έχεις ένα εύρος γνώσεων, έτσι. Καλά είναι να έχεις κάνει και γραμματικός, να έχεις ταξιδέψει και σαν γραμματικός, γιατί αυτός είναι ο ουσιαστικός λόγος ένα πλοίο. Και αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, δεν συμφωνώ και δεν θα ήθελα να υιοθετήσω την έννοια ότι ένας αξιωματικός, ειδικά σε αυτά τα πλοία τα επιβατικά, πρέπει να είναι μόνο και μόνο αποκλειστικά και μόνο αξιωματικός από επιβατικό. Έτσι, θεωρώ ότι στερείται σε γνώσεις, στο γενικό σύνολο. Το φορτηγό πλοίο βέβαια έχει μια πολύ πιο δύσκολη μορφή ζωής και έννοιας, αλλά προσφέρει διαφορετική γνώση κατά αποκλειστικότητα στο αντικείμενο της ναυτιλίας. Με αυτό λέγεται ευστάθεια, με αυτό λέγεται φορτοεκφόρτωση, με λέγεται ναυσιπνοεία. Έτσι. Δηλαδή, είναι πιο εύκολο να έρθεις από ένα φορτηγό στο επιβατικό πλοίο και να συνεχίσεις την καριέρα σου, παρά να έχεις μεγαλώσει, σε παρένθεση αυτό, μόνο στο επιβατικό πλοίο και να πας σε ένα φορτηγό. Για εσάς, η μετάβαση από τον ένα τύπο πλοίο στον άλλο, μαζί με τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που βάλατε, πόσο εύκολη είναι? Δεν υπάρχει ούτε εύκολο ούτε δύσκολο. Κάθε πλοίο, κάθε είδος μάλλον, έχει τις ιδιαιτερότητες του.
από ένα σημείο και μετά πρέπει να προσέχεις ορισμένα πράγματα πάρα πολύ ιδιαίτερα. Άλλες, όχι ευθύνες, οι ευθύνες όπως πλειάρχο είναι ίδιες πάντα, ανεξάρτητα αν αυτό λέγεται κλιματικό ή φορτηγό. Ανθρώπινο κοινό έχει μέσα και το ένα και το άλλο, ανεξαρτητά αν είναι 5 ή 10 ή 500. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος και οι αξίες είναι ίδιες. Απλά τα ενδιαφέροντα είναι διαφορετικά. Δηλαδή στο φορτηγό πλοίο έχεις κατά κύριο και ουσιαστικό λόγο την ευθύνη του πλοίου με την έννοια ότι είσαι ο πλέον άμεσος representative της εταιρείας, έτσι δηλαδή ο άμεσος αντιπρόσωπος και δεν έχεις αυτή την άμεση βοήθεια και την υποστήριξη ανά πάσα στιγμή όπου και αν είσαι ανά τον πλανήτη. Έτσι, και στο επιβατηγό πλοίο βέβαια έχεις τις ευθύνες με την έννοια ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, ένα πολύ μεγάλο ξένο δοχείο, βέβαια με όλους τους εκπροσώπους, με όλα τα head departments που λέμε μέσα στο πλοίο, με όλες τις κεφαλές, αλλά παρόλα αυτά, εφέρεις την άμεση ευθύνη αυτή η επιχείρηση να λειτουργήσει σωστά. Έτσι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα που και τα δύο θέλουν τον αγώνα τους για να τα φτάσεις. Δηλαδή, δεν θα κάνω τη διαφορά ούτε σε έναν πετυχημένο πλοίαρχο στο container, ούτε σε έναν πετυχημένο πλοίαρχο στα δεξαμενόπλια, ούτε σαν πετυχημένο πλοίαρχο της εκτοπλοείας στα κλωσμερόπλια. Όλοι τους είναι σικιόμοι. Δεν μπορεί να διαφέρει κανένα μεταξύ τους. Στο είδος τους είναι ο καθένας ο καλύτερος. Στο είδος τους. Έχετε κάνει και στα επιβατικά όχημα τα ουγά, που είναι κομμάτι της επιβατικής ναυτιλίας, και στα κρουαζιερόπλια. Έχουν διαφορές αυτά τα δύο. Σημαντικές. Είναι διαφορετικό το επιβατικό κοινό. Δηλαδή, να ξεκινήσω την ακτοπλοήτη ουσιαστικά από τα επιβατικά οχήματα αγωγά. Ουσιαστικά ο επιβάτης μπαίνει στο πλοίο και θέλει να φτάσει στο προορισμό του γρήγορα και ασφαλής. Το κρουαζιερόπλοιο προσφέρει αυτό που λέμε απόλαυση και σε εισαγωγικά διασκέδαση. Δηλαδή μπαίνει ο επιβάτης και θέλει να απολαύσει την κακοπιαστή. Δεν ενδιαφέρει ο προορισμός να είναι γρήγορος, οπωσδήποτε ασφαλής, αλλά και να του προσφέρεις αυτά που του έχεις υποσχεθεί. Είναι δηλαδή ένα πλωτό ξενοδοχείο. Αυτή είναι ουσιαστική διαφορά. Από εκεί και πέρα είναι ανάλογα τι υποθέτει και τι απαιτεί η κάθε εταιρεία. Όπως και στην ακτοπλοεία υπάρχουν εταιρείες που έχουν ένα πολύ απλό, θα το πω έτσι, απλά στυλ. Υπάρχουν ακτοπλοϊκές εταιρείες που έχουν πολλές απαιτήσεις. Υπάρχουν και ακτοπλοϊκές εταιρείες που έχουν απαιτήσεις και στάνταρ κρουαζιερόπλοια. Από την άλλη, πάλι μεριά, τα κρουαζιερόπλοια έχουν φοβερά μεγάλο ανταγωνισμό. Σήμερα όλα τα κρουαζιερόπλοια είναι σχετικά μεγάλα. Δεν θα πω στη διαδικασία των τιμών, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλο ανταγωνισμό. Τα κρουαζιερόπλοια προσφέρουν τα πάντα. Και καμιά φορά λέγεται ότι αυτά που θα βρει στο κρουαζιερόπλοιο και θα απολαύσει στη στεριά δεν μπορεί να τα απολαύσει, γιατί το κρουαζιερόπλοιο μια φορά χτίζεται και πολύ δύσκολα ξανά, να το πω έτσι, επαναχτίζεται. Έτσι, δεν είναι εύκολο. Τα λεφτά που έχουν, τα χρήματα μάλλον που έχουν ξοδευτεί για να χτιστεί ένα κρουαζιερόπλοιο είναι πάρα πολλά. Έτσι, και η απόλαυση που θεωρείται για τον επιβάτη είναι υπεράνω των ιδεών. Έτσι, οπωσδήποτε υπάρχει μια πολύ μεγάλη, να το πω καλύτερα, ένα concurrence, πώς θα το πούμε ρε παιδιά καλύτερα, πολύ μεγάλος ανταγωνισμός στην προσφορά. Το ευχάριστο είναι ότι η κρουαζιέρα μεγαλώνει, γίνεται πλούσια από επιβάτες και από ό,τι διαβάζω μέχρι και το 2016 δεν υπάρχει στην Ευρώπη ούτως ή άλλως, από τότε και στην Ασία, ναυπηγική κλίνη ελεύθερη για επιβατικό πλοίο πλέον. Ήδη ανακοινώθηκαν και τελευταία για την Άιντα, μια άλλη γερμανική εταιρεία, η παραγγελία δύο πλοίων στη Χιουντάι, στα ναυπηγεία της Χιουντάι. Τα ναυπηγεία της Ευρώπης είναι πλέον γερμανική, η δική μας εταιρεία. Ξεκινάει τώρα ένα, πιθανολογούμε θα λέγεται, Mindshift 3, δεν γνωρίζουμε ακόμα. Έτσι, ένα μεγάλο τρίτο πλοίο, 95.000 τόνους, γρος, 295 μέτρα, τελείως καινούριο, με όψιον και ένα δεύτερο. Το πρώτο θα καθαρτιστεί το 2014 το Μάιο, 2.500 επιβατών και η συνέχεια θα δείξει. Ναι, και το λέτε, το μέγεθος, βλέπουμε συνεχώς να αυξάνεται. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο όριο.
είναι σχετικό. Να σου πω γιατί. Αυξάνεται το μέγεθος, αυξάνονται τα μέτρα ασφαλείας και κάθε πλοίο διαθέτει ό,τι απαιτείται προκειμένου να γίνει μια σωστή διάσωση. Θέλω όμως εδώ να κάνω μια παρένθεση και να τονίσω κάτι. Επειδή λέγεται και ξαναλέγεται όταν συμβαίνει κάτι και για κανένα δεν το ευχόμαστε, όπως και για το ναυάγιο το Ρώμα. Πρόσφατα, πολύ πρόσφατο ναυάγιο, ατυχαίρισε γονός βέβαια, δεν πάμε πιανού λάθος ή για ποιον λόγο. Αυτό το γνωρίζει μόνο αυτός που ήταν στήριξε για κανένα σύγχρος. Μην κάνουμε τέτοιο σχόλιο και δεν νομίζω ότι έχει και την αξία του. Θεωρώ όμως το εξής ότι εάν ο επιβάτης ακολουθήσει ρητά τις εντολές του πληρώματος, είναι σίγουρος ότι ποτέ δεν θα υπάρχει αρνητικό αποτέλεσμα. Απλά υπάρχουν κακές τακτικές από τον επιβάτη. Δηλαδή, ο επιβάτης δεν ακολουθεί συνήθως. Πρώτα απ' όλα, ένα αεροπλάνο. Μπαίνεις μέσα στο αεροπλάνο. Κάνεις ένα μικρό ταξίδι και μεγάλο ταξίδι. Την ώρα που κάνει presentation ή αεροσύνοδος ή ακόμα και σε ψηφιακό πλάνο, κανένας δεν το παρακολουθεί. Όταν έρθει όμως η ώρα, σε μια στιγμή δύσκολη, εν πάση περιπτώσει, τότε κανένας δεν γνωρίζει πώς να αντιδράσει. Και όλοι επιρρύπτουν τις ευθύνες στους αρμόδιους. Έτσι γίνεται και στο πλοίο. Όταν γίνεται λοιπόν το γυμνάσιο των επιβατών, το presentation, που είναι πλήθος, πολύς ο κόσμος, υπόψη ότι το πλήρωμα είναι ενημερωμένο στο ΕΠΑ. Είναι γνώστες και γνωρίζουν τη δουλειά τους πολύ καλά. Και αυτό δεν το λέω γιατί είμαι εδώ ο ίδιος πλοίαρχος. Αυτό συμβαίνει, θα έλεγα, σε κάθε πλοίο αυτή τη στιγμή. Οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, μα από το πλοίο, μα από τις εταιρείες. Και όλοι γνωρίζουν τη δουλειά τους πολύ καλά. Και αυτό το λέω με πολύ μεγάλη ευθύνη. Οι συμπεριφορές αλλάζουν σε ένα κρουαζιερόπλαιο από ένα πλοίο της αυτοπλοείας. Από εσάς, που είστε αξιωματικός για παράδειγμα. Πώς το πλοίαρχος. Ένας πλοίαρχος είναι ένας πλοίαρχος. Κάθε άνθρωπος, και όχι μόνο πλοίαρχος, έχει το χαρακτήρα του και την προσωπικότητά του. Θα έλεγα ότι το θέμα συμπεριφοράς είναι θέμα παιδείας. Έτσι, ένας άνθρωπος που έχει καλή παιδεία, θα το γενικεύσω λίγο, δεν θέλω να μην ξεχωρίσω για μένα μόνο. Έχει παιδεία, είτε λέγεται πλοίαρχος, είτε λέγεται σερβιτόρος, είτε οτιδήποτε αυτή τη στιγμή εξωτεριανός, είτε εσείς που είστε εδώ πέρα. Δηλαδή, δεν κάνω τώρα την κριτική και δεν πω στη διαδικασία ανάλαγης συμπεριφορά. Συμπεριφορές πρέπει να είναι κάπως, οπωσδήποτε. Το να είσαι ευγενικός, τυπικός και οι τυπικές αποστάσεις, θα έλεγα είναι έτσι ώστε να λειτουργεί το όλο σύστημα και έτσι είναι σε κάθε δουλειά, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο και οπωσδήποτε κρίνεται και από τι κόσμο δουλεύεις και με τι κόσμο δουλεύεις. Έτσι. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να υπάρχει μια φοβερά μεγάλη ισορροπία για να μπορείς να επικοινωνείς σωστά και χωρίς κακές διαδικασίες. Να σκεφτείτε ότι είμαστε 816 άτομα πλήρωμα σήμερα από 38 εθνικότητες. Και οι Έλληνες πώς είναι? Αρκετοί είμαστε σχεδόν 45-50. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι με 816 άτομα πλήρωμα και 38 εθνικότητες, μα ποτέ και για κανένα λόγο, κυριολεκτό, και το λέω με πλήρη ευθύνη, δεν έχουμε έρθει σε καμία ποτέ αντίφαση μεταξύ μας. Όχι μόνο εγώ σαν πλήρωμα, έκασα στον πλήρωμα. Κανένα, κυριολεκτό. Και για να σπάσουμε ένα ταμπού των ημερών λόγω των πολιτικών συγκυριών, ένας Έλληνας επικεφαλής σε μια γερμανική εταιρεία. Πώς είναι η συνεργασία με το γραφείο, πώς σας αντιμετωπίζουν οι επενδυσμούς? Λοιπόν, να σας πω. Θα πω ο Γερμανός γιατί είναι, ναι, μεν έχει σημαία Βαλέτας, Μάλτα. Η γερμανική εταιρεία δεν έχει την έννοια από πού είσαι και τι κάνεις. Η γερμανική εταιρεία αυτή έχει την έννοια αν τους κάνεις τη δουλειά τους. Οι απαιτήσεις τους είναι α, β, γ, δ, ένα και ένα, στην απλή λαϊκή ελληνική γλώσσα κάνουν δύο. Αυτές είναι οι απαιτήσεις τους. Από τη στιγμή που μπορείς και το κάνεις, είσαι άξιος να μείνεις μαζί τους. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία ούτε ποιος σε έστειλε, ούτε γιατί σε έστειλε, ούτε ποιον τον βρήκες. Έτσι, δηλαδή, δεν κάνουν τα πράγματα πολύπλοκα, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να γίνουν ρατσιστές ή τουλάχιστον εγώ δεν το αντιμετωπίζω και δεν το αντιμετωπίζει για κανένας μας εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Έτσι να πούμε, ξέρετε, κάτι είναι Έλληνας δεν μας κάνει, είναι Γερμανός μας κάνει. Έτσι δεν υφίσταται αυτή η λογική. Και εδώ στη γέφυρα, αυτό το τίμημα αυτή τη φορά είμαστε 9 άτομα. Πλοίαρχος, ύπαρχος, αξιωματικός ασφαλείας και 6 αξιωματικοί βάρδιας. Και τυχαίνει να είμαστε οι περισσότεροι Έλληνες, εκτός δύο που είναι ξένοι.
στο προηγούμενο ταξίδι που ήμουνα, ήμουν μοναδικός Έλληνας. Είχα και κόσμο από τη Γερμανία, είχα και κόσμο από τη Σουηδία και από την Αργεντινή και πάει λέγοντας. Έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει η κακή έννοια και φιλοσοφία να είναι όλοι οι Γερμανοί. Ο Έλληνας ναυτικός δηλαδή χέρι εκτίμησης. Δεν υπάρχει Έλληνας ναυτικός. Όλοι οι ναυτικοί από τη στιγμή. Να είμαστε ειλικρινεί. Ναι. Το ακούω πολλές φορές οι Έλληνες ναυτικοί. Τι σημαίνει Έλληνας ναυτικός? Όλοι αυτοί που είναι σε τέτοιες θέσεις, μα εδώ, μα κάτω στη μηχανή, μα οπουδήποτε, έτσι, για να είναι, σημαίνει ότι κάνει για αυτό που είναι. Μα λέγεται Κροάτης, μα λέγεται Αργεντίνος, μα λέγεται Έλληνας, μα λέγεται Σουηδός ή Γερμανός, για να είναι, σημαίνει ότι κάνει, δεν κάνει τυχαία. Κανένας δεν σου δίνει ένα πλοίο αξίας, μικρής ή μεγάλης, ή το συγκεκριμένο για να παίξεις. Από τη στιγμή που σε έχει εδώ και σε έχει σαν representative της εταιρείας του, σημαίνει ότι κάνει τη δουλειά του. Πάει με εθνικότητα στο επάγγελμα. Αυτή είναι μια κακή τακτική που έχει επικρατήσει από τα παλιά τα χρόνια. Τι κάνει ο Έλληνας? Κάνουμε ό,τι κάνουν όλοι οι άλλοι. Απλά πράγματα. Και ο διπλός ρόλος εδώ, από τη μία πλήρχος, από την άλλη η σχέση με τον επιβάτη, που σας φέρνει στο επίκεντρο. Κοιτάξτε να δείτε. Ο επιβάτης, έχουμε ένα καλό εδώ. Το κόνσεπτ είναι γερμανικό. Και επικρατεί μέσα στο πλοίο, θα έλεγα, μία συνήθεια. Η συνήθεια του Γερμανού. Δεν είναι όπως ένα άλλο προσγειρό που είχε τη RCCL ή τη Celebrity ή κάποιες άλλες εταιρείες που έχει μέσα επιβάτες και είναι 20-30 εθνικότητες και Γερμανοί και Αυστριακοί και Ελβετοί και Έλληνες και το Α και το Β. Γνωρίζεις από νωρίς και πιάνεις το νόημα και την έννοια του επιβάτη. Και την ψυχολογία. Έτσι, την ψυχολογία του. Και αυτό κάνει τη δουλειά σου πιο εύκολη. Και από την άλλη, υπάρχει φοβερά καλή διάθεση από τον επιβάτη, όχι μόνο προς τον πλοίαρχο, προς όλο το πλήρωμα. Είναι σεβαστική. Δεν έχω ακούσει ακόμα επιβάτη να προσβάλλει άνθρωπο. Να το πείτε ψυχολογία του επιβάτη, σαν κράτος, γιατί είναι κατά κύριο λόγο, είναι γερμανόφωνα τα χέρια που πάνε κρουαζιέρα. Είπανε γερμανική γλώσσα στο πλοίο. Δηλαδή, είναι επιβάτες Γερμανοί, Αυστριακοί, Ελβετοί, προσωπητοποιείς του. Μα θέλετε έτσι είναι ο επιβάτης, μα θέλετε είναι κρουαζιερόπλοιο, μα θέλετε είναι το πλήρωμα έτσι εκπαιδευμένο πολιτισμένο να μην προκαλεί τον επιβάτη. Δεν υπάρχουν αρνητικές έννοιες, έτσι, ούτε από το πλήρωμα προς τον επιβάτη, ούτε από τον επιβάτη προς το πλήρωμα. Έτσι, δηλαδή δεν το έχω αντιμετωπίσει. Βέβαια, μέσα στους 1000, στους 2000, θα βρεθεί ένας που θα είναι πιο απαιτητικός, πιο απαιτητικός. Αλλά και γι' αυτόν υπάρχει λύση. Αλλά δεν θα συμβεί αυτό που έχει συμβεί αρκετές φορές, αυτό που λέμε, να το πω έτσι πολύ λαϊκά και απλά να το καταλαβαίνουμε όλοι, να γίνει μάχη στη ρεσεψιόν, π.χ. για την καμπίνα. Έτσι δηλαδή, από ένα χρόνο, δεν θα το θεωρήσω καλό ή κακό, δεν την κατηγορώ την ακτοπλοεία. Η ακτοπλοεία είναι πολύ δύσκολα δίκαιο. Η ακτοπλοεία έχει φοβερά καλούς ναυτικούς, πολύ έμπειρους ναυτικούς και δεν έχει καλούς υποστηρικτές από τη στεριά. Και ο χειρότερος υποστηρικτής είναι ο επιβάτης. Δηλαδή, έρχομαι εγώ σήμερα και λέω θα μείνω έξω μισή ώρα γιατί πρέπει να περιμένω την κίνηση. Μα γιατί δεν έχω προτεραιότητα, μα γιατί ο πλοϊγός άργησε, μα για χίλιους δουλειολόγους. Αλλά πρέπει να περιμένω. Αν αυτό θα το κάνω στην ακτοπλοεία, έτσι, θα μαζευτούν 1000 επιβάτες στο καταπέλτη και θα αρχίσει μια φοβερά κακή αντίδραση ενάντια στην εταιρεία στο πλοίο Α και το Β. Που δεν φταίει το πλοίο εκείνη την ώρα. Υπάρχουν νόμοι και κανόνες. Συνέβη και κάτι, πρέπει να σταματήσω. Τι θα γίνει δηλαδή? Αυτή η αντίδραση του επιβατικού κοινού κάνει αρνητικότητα του κίνδυνου της ακτοπλοείας. Και ξαναλέω, υπόψη, οι ακτοπλοεί είναι ναυτικοί. Όλοι είναι ναυτικοί. Αυτοί έχουν μια ιδιαίτερα παραπάνω, ίσως για όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίσουν. Που εγώ εδώ δεν το αντιμετωπίζω άμεσα. Έτσι, έχω τα περιθώρια κίνησης. Δηλαδή, σήμερα ήρθα στις 4.30 το πρωί στον πιλότο, θα μπορούσα να έρθω και σε 7. Έτσι. Δηλαδή τα πρώτα του βγαίνουν έξω στις 8. Αλλά προκειμένου να γλιτώσω την καθυστέρηση ή να με καθυστερήσει το Α, το Β, το Γ που έχει πρώτα από τώρα μπει μέσα, μια εταιρεία ξέρει κάτι, πήγαινε νωρίτερα. Έτσι. Άρα είναι και θέμα χειρισμού του καπετάνιου για τις εταιρείες. Λέω, είναι πολλά πράγματα. Ναι. Δεν έχουν ιδιαίτερα καλούς υποστηρικτές, λέω απ' έξω. Έτσι, αυτό λέγεται γραφείο, μα αυτό λέγεται. Υπάρχουν βέβαια χιλιλόγια, έτσι δεν είναι το θέμα, υπάρχουν χιλιλόγια.
είναι οικονομική, είναι πετρέλαιο, είναι τα φορτία του, είναι ο επιβάτης, είναι το όνομα, είναι χιλιάδια πράγματα. Λέμε όμως ποια είναι η λογική. Πάμε λίγο στο mindset ή τα χαρακτηριστικά του. Λοιπόν, θα τα πούμε και τα χαρακτηριστικά του. Το πλοίο είναι 76.668 γκρος. Έχει displacement 43.800 τόνους, deadweight 9.500, μέγιστο μήκος 264 μέτρα, πλάτος 32.50, μαζί με τα extension στις βαριόλες που έγιναν μετά είναι 35, μέγιστο βυθίσμα 8.5 και μέγιστο ύψος 64 μέτρα. Με πλευρικές επιφάνειες που είναι και το μέγιστο που δείχνει 8.880 τετραγωνικά. Έχει 4 μηχανές, μπορούμε να τις δούμε εδώ αν θέλετε. Με 2 cruises, γερμανικός όμιλος, τουριστικός γερμανικός όμιλος, που μπήκε στην κρουαζιέρα το 2009 με αυτό το πλοίο σαν πρώτο πλοίο. Το πλοίο έχει σημαία Μάλτα, γκρος 76.998, displacement 43.068, έχουμε μέγιστο μήκος 264 μέτρα, βύθισμα θέρους 8.5, 54 μέτρα από το βύθισμα θέρους και στο μέγιστο υψηλό σημείο, 64 στο σύνολο. Αυτά τα χαρακτηριστικά του πλοίου με πλευρική επιφάνεια 8.880 τετραγωνικά οίκα στη δεξιά-αριστερά. Έτσι, εδώ στη γέφυρα είμαστε στο deck το νούμερο 10, 26 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Πόσα είναι τα deck συνολικά? 14. Και των επιβατών? Σε όλα τα deck πάνε επιβάτες. Σε όλα τα deck πάνε επιβάτες, ναι. Σε όλα τα deck έχουν πρόσβαση επιβάτες ουσιαστικά. Σε όλα τα deck. Μας είπατε τα τεχνικά, καπετάνιε, μας είπατε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πλοίου. Είναι ένα μεγάλο πλοίο, μεσαίας κατηγορίας πλέον, έτσι όπως εξελίσσεται το μέγεθος του κρουαζιέρα πλοίου. Αυτό το μέγεθος όμως είναι εμπόδιο για τα ελληνικά δεδομένα, για τα ελληνικά λιμάνια. Κοιτάξτε να δείτε. Στα ελληνικά λιμάνια που πηγαίνουμε είναι ο Πειραιάς, Μύκονος ήταν πέρσι και το Ηράκλειο. Δεν από τώρα τα ελληνικά λιμάνια μόνο. Θα πω γενικά τα λιμάνια. Οι δυσκολίες είναι σχετικές. Όπου υπάρχει καιρός και μεγάλο να είναι το λιμάνι, θα πρέπει να προσέξεις, οπότε υπάρχει δυσκολία. Και αυτό το πλοίο έχει τις δυνατότητες του, αλλά και αυτές είναι οριακές, όπως κάθε πλοίο, είτε λέγεται κρουαζιέρα, είτε επιβατικό, είτε ματαρικό. Και πάλι κάθε λιμάνι έχει τις ιδιαιτερότητες του, όπως το λέω. Μπορεί να είναι μεγάλο, να είναι ευρύχωρο, αλλά να μην έχει καλές τακτικές ό,τι αφορά βάθη. Και να είσαι περιορισμένο στη μανούρα σου, λόγω του ότι δεν μπορείς να χειρίσεις με την ίδια ένταση στα φορτία της μηχανής, όπως θα χειρίζεις σε ένα λιμάνι που είναι ναι μεν στενό, αλλά έχει μεγάλο βάθος θάλασσας. Για το Πειραιά, οι θέσεις που πέφτουμε, δεν θα λέγω ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Θέλω να πω όμως το εξής, ότι η εκλογή του Πειραιά, και αυτό πρέπει να το ξέρουμε και να τα παραδεχούμε σε αυτά τα πράγματα, είναι αυτή που λέω η πλογή Άση. Γιατί είναι όλοι τους, υπήρξαν οι πλοίαρχοι και πολλοί τριακτοπλόοι. Οπότε γνωρίζουν μανούβρα. Δεν δηλαδή όπως στην Ευρώπη γενικότερα ο πλοηγός δεν απαιτείται να είναι πλοίαρχος, έτσι, αρκείται με το δίπλωμα του υποπλοιάρχου και ακολουθεί το επάγγελμα του πλοηγού. Εδώ στην Ελλάδα ο πλοηγός είναι πλοίαρχος. Έχει πλοιαρχεύσει τουλάχιστον 3 χρόνια και είναι άμεσος γνώστος αντικειμένου. Δηλαδή, ναι μεν εσύ μανουβράρεις, εσύ πλοιαρχείς, εσύ χειρίζεις, έχεις την άμεση ευθύνη και την τελική απόφαση εσύ την παίρνεις, αλλά δεν πάβει να έχεις ένα δεξιχέρι. Και ένα καλό δεξιχέρι. Έτσι. Τώρα για τις δυνατότητες του συγκεκριμένου πλοίου. Το πλοίο έχει υποδύναμη 44.000 άλογα. Θέλετε να τα δούμε και λίγο εδώ πέρα. Μηχανές του πλοίου είναι MAN. Έχει 4 μηχανές. 2 9-κύλινδρες και 2 6-κύλινδρες. Δηλαδή τις ονομάζει 2 father, 2 son. Έτσι. Μια εξ αρχής είναι με τα μηχανές μεταβλητού βήματος,
Το καύσιμο είναι heavy fuel, 380. Και έχουν συνολική ισχύ 44.000 άλογα υποδύναμη. Έτσι, μία θα έλεγα για το μέγεθος του πλοίου σε σχέση με ένα γρήγορο επιβατικό της ακτοπροείας, μία μέση υποδύναμη. Άμα κρίνω ότι ένα μεγάλο πλοίο των μινωικών ή τα φάστα φτάνουν τα 60 και 90.000 άλογα. Λοιπόν, αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ταξιδεύετε μέχρι πόση ταχύτητα? Το μέγιστο μπορεί το πλοίο να τρέξει είναι 21,8 κόμβι, έτσι στα δοκιμαστικά του, σε κατάσταση θαλάσσης γαλινέα, χωρίς αέρα, χωρίς κοντραρρύματα και τα σχετικά. Λοιπόν, έχουμε 5 θράστερ, να τα δούμε και αυτά λίγο από εδώ, έτσι, 3 η πλώρη, 2 η πρίμη, 1400 κιλοβάτ έκαστο, έτσι, και 2 μεγάλα τιμόνια Μπέκερ, έτσι, τα οποία βοηθούν πολύ στη μανούβρα, είναι σπαστά τα τιμόνια. Στη μανούβρα σου μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις ανεξάρτητα, σπαστά που λέμε, με διπλό φλαπ, σχεδόν 90 μοίρες, οπότε μεγάλο βοήθημα. Αλλά, λόγω της μεγάλης πλευρικής επιφάνειας που έχει, 8.880 τετραγωνικά μέτρα έκαστη, στους 25-28 κόμβους αέρα, πλευρικό αέρα, είσαι πλέον οριακός. Έτσι θα χρειαστεί σειρμονικό. Δηλαδή, αν κάποιος αυτή τη στιγμή που μας ακούει, που μας βλέπει, συνάδελφος, επειδή ξέρεις κάτι, κοίταξε να δεις, με 5 θράστερ, 2 μηχανές, διπλό ζεύγος, ένα γκρουπ, προπέλες 5-40 διαμέτρου και σπαστά τιμόνια, με τι καράβι εγώ μανουβράρω, είναι τόσο μεγάλος ο όγκος και τόσο ψηλό το καράβι, που αυτά τα μηχανήματα που έχει, αυτό που είπα πριν, είναι οριακά στους 25-28 κόμβους. Έτσι, δηλαδή με 30 κόμβους αέρα, αν έχω πλευρικό αέρα από το προς τον τόκο, δεν ξεκολλάει το καράβι. Έτσι θα χρειαστώ τη συνδρομή του ρυθμιστικού. Για τα ελληνικά λιμάνια, τι έχετε να πείτε, τι δυσκολίες έχετε αντιμετωπίσει για αυτό το, για αυτό το πλοίο αυτού του μεγέθους? Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχω μπει ποτέ στη διαδικασία να χαρακτηρίσω αν ένα λιμάνι λέγεται ελληνικό ή ξένο ή το α ή το β. Δηλαδή, η Νάξος π.χ. έχει έναν τόκο εκεί που πέφτουν ουσιαστικά τα επιβατηγά, και όσο είναι ο τόκος, τόσο και το φάρδος του πλοίου και ο έκαστος που θα μανουβράρει, πρέπει ακριβώς να σημαδέψει τον τόκο, να πάει να εφαρμόσει το πλοίο του, να μπορέσει να κάνει μανούβρα. Ωραία. Πηγαίνω στην Κατάνια, που είναι μεγαλύτερος ο τόκος, αλλά δεν έχει φέντερ. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορείς να συγκρίνεις και να πεις, επειδή είμαι στην Ελλάδα, έχει αέριδες. Καλά, η Ελλάδα μπορεί να έχει αέριδες, και το Λιβόρνο έχει φέντερ που είναι σχεδόν σιδερένια. Και αν μου ξεφύγει λίγο το πλοίο στην πλευρική κίνηση και ακουμπήσω το φέντερ που είναι μισό μέτρο στο φάρδος, θα βουλιάξω όλη την πάντα το πλοίο, και ας μην έχει αέριδες. Δηλαδή, κάθε λιμάνι έχει την ιδιαιτερότητά του, και είναι κακό να λες σαν επαγγελματίας, τα ελληνικά λιμάνια μόνο έχουν δυσκολίες. Όλα τα λιμάνια κάτι έχουν. Έτσι, και στο Κουζάντασι που θα πάω αύριο, αν μου ξεφύγει η πλώρη και πάω 3 μέτρα πιο μπροστά από τη θέση που πρέπει να πάω, θα καθίσω. Έχει τέτοια δυσκολία. Όπως το βλέπει κανείς στο λιμάνι του Κουζάντασι, λες είναι μία ευθεία, και όμως πρέπει να πω με τέτοια αγωνία, γιατί έχει τέτοιο ρεύμα στον τόκο που μου κλείνει την πρίμη, και αν δεν το προλάβω εκείνη την ώρα, δεν το προλάβω ούτε και με τις μηχανές. Και επαναλαμβάνω και λέω, είναι κακό συνάδελφος να λέει, μόνο εμείς στα ελληνικά λιμάνια συναντούμε δυσκολίες. Κάθε λιμάνι έχει κάτι που ίσως σε μια κακοκαιρία και σε μια σπηλιάδα αέρα, σε έναν δυνατό αέρα, δεν θα προλάβεις να χειρίσεις. Έτσι. Σπάτε ένα στερεότυπο τώρα, έτσι. Πώς στερεότυπο, μιλάω ειλικρινά και λέω, ξέρεις κάτι, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα οι δυσκολίες. Στη Βαλέτα, έφυγα χτε προχθές από τη Βαλέτα. Ας πούμε, η είσοδος της Βαλέτα είναι πολύ στενή είσοδος. Είναι αυτό που λέμε tricky port. Πρέπει να μπεις με 9 μίλια δρόμο μέσα για να μπορείς να χειρίσεις, και απ' την άλλη πάλι 9 μίλια δρόμο είναι υπερβολή για να μπεις εκεί μέσα. Έτσι πρέπει να κάνεις 2 σπασίματα 90 μοίρες, το ένα πίσω απ' το άλλο. Έτσι και περνάς από τα φανάρια στα 20 και 30 μέτρα. Έτσι μπαίνεις όμως μέσα στο λιμάνι και έχεις περισσότερο χώρο να χειρίσεις. Μπορείς να γυρίσεις το καράβι σου με περισσότερη άνεση. Όταν όμως μπαίνεις στην είσοδο της Βαλέτα και έχεις 30 και 40 μίλια αέρα, έτσι, αν θα σου φύγει ένα μέτρο θα χτυπήσεις. Γι' αυτό λέω, π.χ. Μύκονος έχει αέριδες.
Έχει αερίδες, αλλά είναι και απλά λιμάνι. Δεν έπιασε μανούβρα, σου έκανες πρόσω και έφυγες. Κάθε λιμάνι κάτι έχει. Εσύ που θα μπεις μέσα στο λιμάνι, θα πρέπει εσύ που είσαι πλοίαρχος, έτσι. Και με όλο το team, γι' αυτό κάνουμε εδώ τα pre-departure και τα pre-arrival meetings, θα πρέπει να έχεις μελετήσει όλα τα δεδομένα για το συγκεκριμένο που πηγαίνεις. Νομίζω μια κοινή λογική που θα έπρεπε να τη τηρούν όλοι. Έτσι, ούτε μπορείς να πεις ότι ξέρεις κάτι επειδή εγώ μπαίνω στοιχείο, κάτι κάνω που δεν κάνει άλλος, ούτε εγώ μπορώ να πω γιατί εγώ μπαίνω στη Μαρσαλία με αυτό εδώ το πλοίο, κάτι κάνω κάτι που δεν κάνει άλλος. Από τη στιγμή που χωράει το πλοίο μέσα, θα μπορείς να μπεις μέσα και από τη στιγμή που κρίνεται ότι το πλοίο μπορεί να γυρίσει με ασφάλεια και να κάνει τη μανούβρα του, έτσι, έχεις τελειώσει την δουλειά σου. Με την κοινή απλή λογική, χωρίς ενθουσιασμούς και χωρίς πράγματα που δεν αρμόζουν στο αντικείμενο του πλοίου. Μια ερώτηση λίγο διαφορετική. Κάποιος παλιός στις κρουαζιέρες, ας πούμε ο καπετάν Μιχάλης Ομπενάς, αν έμπαινε εδώ μέσα, ο συγχωρεμένος, πώς θα ένιωθε? Μπορεί να μην τον ενθουσίαζε και καθόλου. Πιστεύω, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί είναι οι κλασικοί άνθρωποι της κρουαζιέρας. Ίσως δεν έπαιρνε και συνέντευξη, ίσως δεν δεχόταν και καθόλου η κρουαζιέρα στη δεκαετία του 70-80 δεν είναι αυτή που είναι σήμερα. Δηλαδή, βλέπεις ότι αυτή εδώ η εταιρεία και η ΑΕΤΑ δεν κάνουν τραπέζι του πλοιάρχου με την έννοια να κατέβω, να καλωσορίσω τους επιβάτες κάτω στο εστιατόριο να κάτσω σε τραπέζι μαζί τους για το απαιτεί η εταιρεία, το αφήνει στο χέρι μου, στην κρίση τη δικιά μου. Υπάρχουν εταιρείες που είναι traditional, όπως είναι η Cunard, έτσι που θα γίνουν πολύ special events από τον πλοίαρχο, με πολύ παραδοσιακούς επιβάτες. Υπάρχει ένα φοβερά μεγάλο χάσμα στον τύπο της κρουαζιέρας πλέον. Έτσι, η εποχή του Μπενά ήταν η εποχή που ακόμα επικρατούσε η ελληνική κρουαζιέρα. Η ελληνική κουζίνα στα πλοία, η ελληνική μουσική και τα σχετικά δεν είχε γίνει αυτό το στυλ τόσο ευρωπαϊκό. Αυτή τη στιγμή το στυλ είναι ευρωπαϊκό. Έχει γίνει λίγο πιο κάζο, λίγο πιο λιτό απλό. Έρχεται ο κόσμος να ξεκουραστεί, να περάσει καλά, να απολαύσει. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά με την εποχή του Μπενά. Που στην εποχή του άνθρωπος αυτός, ίσως, εγώ δεν τον γνώρισα ποτέ, ήταν το top. Έτσι. Οι πελάτες εδώ, λόγω του μεγέθους, έχουν χάσει αυτό το executive. Οι επιβάτες δηλαδή στα μεγάλα κρασγυρόπλια είναι low cost, έχει μειωθεί δηλαδή. Θα σου πω τι γίνεται. Ποια είναι διαφορά. Γιατί η παλιά κρουαζιέρα, η παλιά ελληνική κρουαζιέρα ήταν άλλες οι συνθήκες. Υπάρχουν επιβάτες που λένε θέλω να πάω σε ένα πλοίο ή θέλω να ταξιδέψω μια εταιρεία που κάθεται πολλές ώρες στο λιμάνι και απολαμβάνει το πλοίο. Βλέπεις και τώρα, άμα κάνουμε μια βόλτα στα καταστρώματα, πολλοί επιβάτες είναι έξω, πολλοί επιβάτες έχουν βγει έξω με τις εκδρομές, πολλοί κάθονται στο πλοίο. Υπάρχουν επιβάτες που θέλουν να πάνε σε ένα πλοίο που έχει κατά κύριο λόγο τη διασκέδαση. Κάνουμε πάνω, ΑΕΝΤΑ. Υπάρχουν επιβάτες που τους αρέσει το γκουρμέ, Κιούναρτ. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι κάτι ενδιάμεσο παραδοσιακού και νεοκλασικού. Δηλαδή, στο εστιατόριο, να το πω έτσι λίγο απλά, δεν σου επιβάλλει να πας το βράδυ ντυμένος επίσημα, έτσι, ευπρεπώς. Έτσι, ας πούμε, Crystal Cunard, Celebrity, το βράδυ θα πας επίσημα, τα πιόν, τα σχετικά. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα ειδικό dress code που να σου επιβάλλει μια κατάσταση. Και υπάρχει ο πελάτης και λέει, εγώ θέλω να διασκεδάσω έτσι, να ξεκουραστώ έτσι, να απολαύσω την κρουαζιέρα μου έτσι. Θέλει πλοίο, δεν τον ενδιαφέρει σωστό πλοίο, τον ενδιαφέρει να κάνει για να εκτερεύσει το πλοίο και να δει άλλους τρόπους κρουαζιέρας. Άλλος τρόπος κρουαζιέρας, τα λιμάνια που θα επισκεφθεί να έχει χρόνο. Έτσι. Υπάρχουν όμως κρουαζιέρες για όλα τα πακέτα, τα οικονομικά πακέτα, με όλα τα οικονομικά πακέτα πλέον. Έτσι. Οι κρουαζιέρες δεν είναι ιδιαίτερα ακριβές. Και θα έλεγα ότι οι κρουαζιέρες προσφέρουν φοβερά πολλά πράγματα. Δηλαδή αυτό που κάνει ένας άνθρωπος επιβάτης στην κρουαζιέρα για να το κάνει μόνος του, θέλει το υπερτετραπλάσιο, έτσι, σαν οικονομικό κόστος. Και, συγγνώμη, ξεκαθαρίστε μας κάτι, γιατί έχουν γραφτεί πάρα πολλά στο ίντερνετ. Ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς του πλοίου? Καθάρετε,
Το όμιλος είναι του γερμανικός όμιλος. Ασχολήθηκε με την κρουαζιέρα το 2009, αγόρασε εξ ολοκλήρου τα δύο αυτά πλοία. Δηλαδή το πρώην Galaxy και Mercury, έτσι Mindset είναι και δύο. Και ανήκουν εξ ολοκλήρου στην TUI Cruises. Δηλαδή οι ιδιοκτήτες του πλοίου είναι, είναι ο γερμανικός όμιλος TUI. Τώρα το management των πλοίων στο Marine Department γίνεται από τη Celebrity. Λόγω πείρας. Αυτό λέγεται δηλαδή, αυτό εννοούν λέγοντας συνεργασία στα διάφορα site και άρθρα. Δεν θα λέγαμε ότι είναι συνεργασία. Γιατί λέει joint venture. Δεν το έχω διαβάσει πουθενά σαν joint venture, γιατί αν ήταν θα το γνωρίζαμε ή θα ήταν και. Ναι, αυτό ξεκαθαρίζω. Έτσι, αλλά το Marine Department, έτσι, δηλαδή το κομμάτι το ναυτιλιακό, λόγω πείρας και λόγω του ότι τα πλοία προέρχονται από τη Celebrity, έτσι, και γνώσεις, τα διαχειρίζεται. Βέβαια, πάντα σε συνεργασία με την TUI, έτσι, τα διαχειρίζεται η Celebrity. Και η TUI, να πούμε και κάτι ακόμα, το ότι επιμένει ελληνικά, έτσι, γιατί είδαμε ότι είχε να βλώσει και πλοία του Λούι, της εταιρείας Louis Cruises. Είναι, νομίζω, ναι μεν με διαφορετικό σινιάλο, πάλι με αυτό το χαμόγελο το κόκκινο, αλλά αναφέρεται, αν δεν κάνω λάθος, κατά αποκλειστικότητα σε αγγλικό κοινό, σε Βρετάνη. Α, είναι ίδια εταιρεία. Ίδια εταιρεία, απλά έχει διαφορετική φιλοσοφία, διαφορετική, προσφέρει διαφορετικό πακέτο. Μάλιστα. Το Thompson Test είναι, δεν κάνω λάθος, και το Thompson Slippies. Μπράβο. Δεν το έχω δει το τελευταίο, αλλά τα δύο θα συνετάξουν. Το πρώην Κώστα Γιλόπα, που το αγόρασε από την Κώστα. Το πήρε. Είναι κατά. Κάποιο που θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος εσάς, θα φεύγατε από ένα τέτοιο πλοίο να ξαναγυρίσετε πάλι πίσω στα φορτηγά ή στην αυτοπλοεία? Σχετικά είναι όλα. Πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα. Δεν ξέρεις ούτε τι θα αντιμετωπίσεις, όπως δεν γνώριζε ότι θα έρθω και εδώ πέρα. Έτσι, δεν μπορείς να προβλέψεις. Άλλος ο τρόπος ζωής στο φορτηγό πλοίο, άλλες οι απαιτήσεις και άλλες οι διαθέσεις. Και λέω, δύσκολα φεύγει ένας από εδώ να πάει εκεί, και δύσκολα έρχεται ένας από εκεί εδώ. Όχι μόνο για τη διαχείριση του όγκου του πλοίου, είναι κάτι που μαθαίνετε, και η μανούρα και το α και το β. Και θα το πω λίγο ανοιχτά, δεν ξέρω αν θα πειράξει και κάποιος. Δεν θα δεχτώ και από κανένα να πει ποτέ και να μην παραδεχτώ. Ξέρεις κάτι, το να μανουβράρεις ένα πλοίο δεν μαθαίνεται, δεν γίνεται. Όλα μαθαίνονται, κανείς δεν το ξέρε, όλοι το μάθαμε, όλοι το κάνουμε, όλοι λειτουργούμε. Όλη την ίδια δουλειά κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι κάτι το ακατόρθωτο. Οπότε και αυτοί έρχονται εδώ και εμείς πάμε εκεί. Απλά είναι διαφορετικός ο τρόπος ζωής. Εσύ έχεις μάθει σε πολύ κόσμο και είσαι επικοινωνιακός. Μα γιατί είναι η φύση του χαρακτήρα σου, μα γιατί το επιβάλλει η κατάσταση. Και εκείνος δεν είναι τόσο επικοινωνιακός πάλι για τον ίδιο λόγο. Έτσι, εκείνος είναι επικοινωνιακός καθαρά με το αντικείμενο που πρέπει να δουλέψει και συσσωρεύονται όλα τα πράγματα πάνω σε ένα στόχο. Έτσι, και εδώ ο στόχος είναι πολύ πιο ευρύς με πολύ διαφορετικές απαιτήσεις. Έτσι, δηλαδή, αν έχεις μάθει έτσι, είναι αυτό που λέμε, ό,τι μικρομαθαίνεις, δύσκολα το καταλαβαίνεις. Ό,τι μικρομαθαίνεις, συγγνώμη. Έτσι. Αυτό είναι. Καλά είναι να έχεις τη γνώση. Καλά να έχεις το αντικείμενο στο μυαλό σου. Κάπου πρέπει να κατασταλάξεις για να μπορέσεις να λειτουργήσεις και να συνεχίσεις. Πάντως, αυτό που είδαμε εμείς σήμερα είναι ότι είστε από τους λίγους που έχει περάσει από όλους αυτά τα πλοία. Οι περισσότεροι που μιλήσαμε έχουν πιο πολύ. Είναι συγκυρίες. Ναι. Είναι θέμα τύχης. Παίζει ρόλο. Είναι συγκυρίες. Εγώ ξεκίνησα από τα φορτηγά, ήθελα να ξεκινήσω. Μου άρεσαν και τώρα μου αρέσουν. Άρχισε πλέον να μην με ικανοποιεί, γιατί όσο μεγαλώνεις κουράζεσαι και δεν μου αρέσει η ιδέα να φεύγεις 9 και 10 μήνες και να ξεχνιέσαι. Είναι κακό αυτό. Και αυτό πρέπει να αλλάξει και στην Ελλάδα. Όλες οι ευρωπαϊκές εταιρείες, ακόμα και για τα πληρώματα της Απανατολής, έχουν το πολύ εξάμηνα τετράμηνα. Εγώ συναντώ τώρα πλοία της Hapag-Lloyd και ανά 10 εβδομάδες κάνουν πλήρη αλλαγή πληρώματος στο Αμβούργο. Γιατί δηλαδή σαν Έλληνας ναυτικός να ταξίδευω 10 και 12 μήνες? Γιατί να με κάνει αυτή η ανάγκη? Και για ποιο λόγο να κάνω αυτό το τρόπο ζωής? Εγώ 8 εβδομάδες στο πλοίο και 8 εβδομάδες στο σπίτι. Υπάρχει ροτέσιο. Ή 10 εβδομάδες. Άλλο 12 μήνες και άλλο 10 εβδομάδες. Είναι ένας τρόπος να έχεις και την οικογένειά σου ή να κάνεις οικογένεια, να βλέπεις το περιβάλλον σου, να ζεις το περιβάλλον σου,
να αντιμετωπίζεις τα προβλήματα της καθημερινότητας θετικά πλέον και όχι αρνητικά. Άλλο να λείπεις 10-12 μήνες και να χάνεσαι, άλλο 10 μήνες. Είναι το ίδιο πράγμα.